πρόλαβα το γράμμα σου. Και με ρωτάς τι γίνομαι, τι κάνω. Μάθε ο γιατρός πως είπε στη μητέρα μου ότι σε λίγες μέρες θα πεθάνω. Είναι καιρός όπου έπληξα διαβάζοντας όλο τα ίδια που έχω δω βιβλία και ολοποθούσα κάτι νέο να μάθαινα που να μου φέρει λίγη ποικιλία. Κι ήρθε χθες το νέο έτσι απροσδόκητα. Σιγά ο γιατρός στο διάδρομο μιλούσε και τ' άκουσα. Στην κάμαρα εσκοτίνιαζε και ο θόρυβος του δρόμου εσταματούσε. Έκλαψα βέβαια κάτω από την κουβέρτα μου. Λυπήθηκα. Για σκέψου τόσο νέος. Μα στον εαυτό μου αμέσως υποσχέθηκα πως θα φανώ σαν πάντοτε γενναίος. Θυμάσαι που ταξίδια ονειρευόμουνα, κι είχα ένα διαβήτη και ένα χάρτη και πάντα για να φύγω ετοιμαζόμουνα κι όλο η μητέρα μου έλεγε «Το Μάρτι». Τώρα στο τζάμι ένα καράβι εσκάρωσα και ένα του μάγκρ στιχάκι έχω σκαλίσει. Τι θλίψη στα ταξίδια κρύβεται άπειρη. Κι εγώ για ένα ταξίδι έχω κινήσει. Να πεις όλους τους φίλους χαιρετίσματα. Κι αν τύχει να απαντήσεις την Ελένη πως με ένα φορτηγό πες της μπαρκάρισα. Και τώρα πια να μην με περιμένει. Αλήθεια, ο Χάρος ήθελε να ερχότανε σαν ένας καπετάνιος να με πάρει, χτυπώντας τις βαριές πέτσινες μπότες του και ένα μακρύ τσιμπούκι να φουμάρει. Μα δεν θα λάβεις κόπο να μου γράψεις. Δεν θα βρεις βέβαια λόγια για μια απάντηση. Μπορεί κιόλας να σε έκαμα να κλάψεις. Αλέξη, νιώθω τώρα πως σε κούρασα. Κάθε φορά που επέστρεφε από ένα ταξίδι μακρινό, σαν όλους τους ναυτικούς, έφερνε μαζί και τα δώρα του, τα βιώματά του σε στίχους. Τεκμήριο ότι δεν σπατάλησε το καιρό του. Στίχοι που πέρα από υποκειμενικές προτιμήσεις τον έκαναν από τους πιο δημοφιλείς ποιητές με μεγάλο αναγνωστικό κοινό ποικίλο σε πνευματικά ενδιαφέροντα και σε ηλικίες. Σαν γνήσιος θαλασσινός ταξιδεύει και διηγείται. Διηγείται ιστορίες, περιπέτειες στα λιμάνια, μεθύσια, μαχαιρώματα, καυγάδες, μπερδέματα, ξεμπερδέματα. Μια ολόκληρη οδύσσια από τον Οδυσσέα της Κεφαλονιάς. Ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής από το Τζιμπουτί, όταν από τη βάρδια του τη βραδινή σχολούσε, στην κάμαρά μου ερχότανε γελώντας να με βρει και ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε. Μου έλεγε πως καπνίζουνε στο Αλγέρι το χασίς και στο Άντεν πως χορεύοντας πίνουν την άσπρη σκόνη και έπειτα πως φωνάζουνε και πως μονολογούν όταν η ζάλη μόνιρα περίεργα τους κυκλώνει. Μου έλεγε ακόμα ότι είδε αυτός μια νύχτα που είχε πιει πως πάνω σάτια κάλπαζε στα πλάτη της θαλάσσης και πίσω δε του ετρέχανε γοργόνες με φτερά. Σαν πάμε στο Άντεν, μου έλεγε, και εσύ θα δοκιμάσεις. Εγώ γλυκά του χάριζα και λάμες ξουραφιών και του έλεγα πως το χασί στον άνθρωπο σκοτώνει. Και τότε αυτό συνήθιζε γελώντας τρανταχτά με το ένα χέρι του ψηλά πολύ να με σηκώνει. Μες στο τεράστιο σώμα του είχε μια αθώα καρδιά. Κάποια νυχτιά μέσα στο μπάρε Τζίνα στη Μαρσίλια, για να φυλάξει εμένανε από έναν Ισπανό, έφαγε αυτός μια αδιανή στην κεφαλή μποτήλια. Μια μέρα τον αφήσαμε στιγνό από τον πυρετό, πέρα στην Άπο Ανατολή, να φλέγεται, να λιώνει. Θεέ των μαύρων, τον καλό συγχώρεσε Γουίλ, και δώσ' του εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την άσπη σκόνη. Στο βιβλίο «Μαδέρια στο πέλαγος», ο Γιώργος Ιωάννου λέει για τον Εφτανησιώτη ποιητή. Ο Νίκος Καβαδίας δεν είναι ποιητής της φυγής, μα ποιητής της σκληρής ζωής του, που την αγαπούσε όμως παράφορα. Κι ούτε έκαμνε αυτή τη ζωή για να φύγει, να ξεφύγει από κάποιαν άλλη όπου είχε δήθεν περιπέσει σε αδιέξοδο.
Αυτό ήθελε ο άνθρωπος να κάνει και αυτό έκανε. Έγινε ναυτικός ασυρματιστής στα καράβια, Μαρκόνης. Και έγινε λατρευτής προσκυνητής στα λιμάνια, όπου με απόλαυση κάθε φορά έφτανε. Φουντάραμε καραμοσάλι στο ποτάμι. Είχε ο πιλότος μας το κούτελο βαμμένο. Κι αν λείψεις χίλια χρόνια θα σε περιμένω. Ωστόσο οι κάδοι σου σκληρύναν την παλάμη. Θολά νερά και μίλια τέσσερα το ρέμα. Οι κούλιδες τρώνε σκυφτά ρύζι με κάρι. Ο καπετάνιος μας κοιτάζει το φεγγάρι που είναι θολό και κατακόκκινο σαν αίμα. Το ρημουλκό σφύριξε τρεις και πάει για πέρα. 40 μέρες ολοεμέτραγε στα μίλια. Μ' απόψε λέω φαρμάκι κόμπρα είχε στα χείλια την ώρα που πες με θυμό. Θα βγω άλλη μέρα. Τη νύχτα σου είπα στο καμπούνι μια ιστορία, την ίδια που όλοι οι ναυτικοί λένε στη ράδα. Τα μάτια σου τα κυβερνούσες οροκάδα κι όλο μουρμούριζες βραχνά, φάλτσο η πορεία. Σαλπάρουμε, μας περιμένουν στο Μπραζίλι. Το πρόσωπό σου θα το μουσκέψε το αγιάζι. Ζεστόν αγέρα κατεβάζει τον μπουγάζι. Μα ούτε φουστάνει στη στεριά κι ούτε μαντίλι. Παρατηρώντας τους στίχους του Άλμπορ το φανάρι πότε θα φανεί, οι μαθήτριες σχόλασαν του οδείου. Φωτεινές ρεκλάμες της οδού σταδίου, γέφυρα βρεγμένη σκοτεινή. Και σ' έστειλε ο πρώτος στα νερά να πας για να γραδάρεις, μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Βλέπουμε ότι ο προσκυνητής των λιμανιών ακουμπάει και στη στεριά. Και μπαίνει εύλογα το ερώτημα. Και τα τόσα πάθη που έκαιγαν τότε την Ελλάδα τον άφησαν αδιάφορο? Όχι. Στο ποίημα του με τίτλο «Αντίσταση», στο τελευταίο τετράστιχο λέει: «Κι απε Δεκέμβρη στην Αθήνα και φωτιά, τούτο της γης το θαλασσόδαρτο αγκονάρι, λυκνίζει κάτω από το Δρύ και την Ιτιά, το Διάκο, τον Κολοκοτρώνη και τον Άρη. Μα και για τα παλικάρια της Κεσαριανής και για τις κοπελιές του Δίστομου γράφει στο ποίημα για τον Λόρκα». Ανέμισες για μια στιγμή τον Μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες πάγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του Ταύρου ο Πίκασο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσω ανάποδο, πορεία προς το βορρά, τράβα μπροστά, ξοπίσω μης και μη σε μέλι. Κάτω από τον ήλιο αναγαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές τότε που σ' έφεραν κατσίβελες στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω? Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω και ίσα ένα αντρίκιο ανάστημα ψηλώσαν το σωρό. Κοπέλες από το Δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι. Και απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά, σύρε για εκείνο το στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι, μέσα από τα διψασμένα της χωράφια τα νυχτά. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη, φτενή δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά, σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα 7 σκυλιά.
ο Κώστας Βάρναλης σε ένα αφιερωμά του στον Νίκο Καβαδία στο βιβλίο «Αισθητικά κριτικά» γράφει: «Ο Μαραμπού, αγνό δημιουργικό στοιχείο και άνθρωπος, δεν ξέρει το άλφα της λογοτεχνικής επιτυχίας. Ολότελα προσάρμοστος στα ήθη του καιρού, δεν έμαθε και δεν εφάρμοσε τη μεγάλη πρακτική αρχή της αγοράς. Δεν θα μιλήσουν οι άλλοι για σένα αν δεν μιλάς πρώτα εσύ για τον εαυτό σου. Αν έλεγε πως είναι Θεός, θα τον προσέχανε και κάτι θα έμνησε και από την κουβέντα. Αλλά ο Μαραμπού όχι μοναχά δεν μιλάει για τον εαυτό του, παρά κι αν επιχειρήσει κανείς να του πει κανέναν καλό λόγο, σπέβδει να δηλώσει πως δεν αξίζει τίποτα. Αυτή η μετριοφροσύνη, η υποτίμηση του εγώ, είναι η αντίθετη αρρώστια της μεγαλομανίας που δέρνει όλους τους άλλους. Γι' αυτό θα πάει μπροστά, αλλά γεμάτος τραύματα. Ενώ οι άλλοι θα κοιμούνται μακάρι στο μαξιλάρι της μεγαλοφυΐας». Πόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία, παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα άλλους έλεγανε Ιουδίθ, εδώ Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη Σμέρνα, από παιδί βιαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει το χέρι σου που χάιδεψε τα λίγοστα μαλλιά μου. Για μια στιγμή αν με λύγησε, σήμερα δε με ορίζει. Βαμμένη να σε φέγγει κόκκινο φανάρι, γιωμάτι φύκια και ροδάνθη αμφίβια μοίρα. Καβάλαγε σας ελώτο με δίχως χαλινάρι. Πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα, σαλτάρι ο γλάρος το δελφίνι να στραβώσει. Τι με κοιτάς; Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες στην άμμο πάνω, σ' είχα ανάστροφα ζαβώσει. Ωστόσο, νομίζω πως θα ήταν κρίμα να μην ακουστεί και ένα μικρό μέρος από το πεζό έργο του ποιητή, το μοναδικό, η Βάρδια. Έχει τη φώνα ψηλά. Φοβάσαι; Από τέτοια τώρα να πνιγώ δεκάρα δεν δίνω. Εγώ μονάχα τις αρρώστιες φοβάμαι. Ο Διαμαντής έκανε ένα πλάγιο βήμα και τσίτωσε το αυτί του. Και τις γυναίκες, συνέχισε ο Μαρκονιστής. Ο Γραμματικός αποκρίθηκε κοροϊδευτικά: «Άμα δεν έχεις γιατρευτεί από την πρώτη, μη φοβάσαι τη δεύτερη». «Δεν με κατάλαβες. Το κλινάρι φοβάμαι. Αρρώστια που μπορείς να ταξιδεύεις με δάφτη σαν τη δική μας». «Μίλα σιγότερα. Ο Χάνος κρυφακούει».
Είπες κάτι για τις γυναίκες. Ναι, τις φοβάμαι. Όλοι λίγο πολύ τις φοβόμαστε. Ετούτες μάλιστα στα λιμάνια. Ετούτες είναι οι καλύτερες. Ποιος πήρε ποτέ σαρώστια από σπίτι? Γιατί τις λένε καθαρές, ε? Γιατί πλένονται μόλις τελειώσουν τη δουλειά. Θυμάμαι μια τέτοια ένα βράδυ στο Las Vegas. Έβγαλα το πουκάμισό μου. Η φανέλα μου εσωτερικά ήταν σχισμένη, κουρέλι. Τράβηξα τη γυναίκα να τη χαϊδέψω. «Στάσου», μου είπε, «μην βιάζεσαι». Μου βγάλε με το ζόρι τη φανέλα και άρχισε να την παλώνει. Όταν την πλήρωσα, κοκκίνησε σαν μαθήτρια και μου είπε κρατώντας τα λεφτά στο χέρι: «Άμα δεν έχεις άλλα, δεν πειράζει. Κράτησέ τα. Α, κι αν ξαναγυρίσεις, φέρε μου λίγη σταφίδα ελληνική». Αρνήθηκα και της έδειξα ένα μάτσο λεφτά. Τότε μου είπε: «Κάνε μου τη χάρη, πάρε μια φανέλα. Αν σε έβλεπε η μάνα σου σε τέτοιο χάλι, θα πιάνε τα κλάματα». Κατάλαβες? Τις άλλες φοβάμαι. Τις τίμιες. Αυτές που δεν πέφτουνε για λεφτά. Αυτές που ξέρουνε γράμματα, που τις παντρευόμαστε. Εσύ δεν θα παντρευτείς? Όχι. Φουκαράδες ναυτικοί. Τις είδα τις γυναίκες τους να κατεβαίνουνε πριν έρθει το καράβι στο μόλο και να περιμένουν όρθιες στο λιοπύρι ή στη βροχή. Τις είδα να τους αποχαιρετάνε στα σάλπα, βασανισμένες, σακατεμένες από τα ρηξίματα, με ένα τσούρμο παιδιά να τις τραβάνε από το φουστάνι. Στερημένες. Καταλαβαίνεις. Λείπει ο άντρας. Όταν βρεθεί ο έξυπνος, τις καταφέρνει με το πρώτο. Οι κερατάδες θαλασσοπνίγονται. Ένα σωρό ξέρω που πήραν αρρώστιες από τις γυναίκες τους. Παράτα με, σου λέω. «Είσαι άδικος», μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του ο Γεράσιμος. «Παραμύθια μου αραδιάζεις. Είναι χιλιάδες οι καλές που σέβονται το ψωμί που τρώνε. Γεννάνε, βαφτίζουνε, θάβουνε μοναχές τους. Δεν μου λες? Όταν λείπουμε 5 και 10 χρόνια, τι να σου κάμουνε? Κορμί το λένε». Ο συρματιστής ήπιε μια γουλιά καφέ και έφτισε στην παλάμη του. «Βρήκες τίποτα? Στάσου να ανάψω. Δεν βαριέσαι, μη χαλάς πίρτα». Λοιπόν, η μάνα μου είχε έναν μπάρμπα καπετάνιο. Λεβέντης, πλούσιος, με 4 πλεούμενα. Σαραντάρης παντρεύτηκε τη Ζαφυριό. 18, ορφανή, αρχοντοξεπεσμένη, όμορφη. Έφερε μαστόρους από την Πάτρα και έκαμε το πατρικό του παλάτι. Μαόνι και κρύσταλλο. Έμεινε κάμπος ο καιρό μαζί της και έπειτα μπαρκάλισε με το καλύτερό του καΐκι που το είχε γράψει και βαφτίσει στο όνομά της. Πήγαινε και ερχόταν. Ένα χάραμα σαλπάρισε για τη Σαβόνα. Τα μεσάνυχτα έβαλε κλειδί στην πόρτα του και τη βρήκε καβάλα με ένα καλαματιανό που λάδωνε τα μαλλιά του. Τα κατσάρωνε σαμπούστης και γύριζε την κεφαλονιά πουλώντας τσίτια και τσατσάρες. Ο λεγάμενος έκανε να πηδήξει από το παράθυρο ξεβράκωτος, μα τον έσυρε από τα μαλλιά πίσω. Η Ζαφυριό, αλαλιασμένη, έκρυβε το μούτρο με τις παλάμες. Τότε ο μπάρμπας μου έστρωσε τραπέζι για τρεις. Άναψε τα καντιλέρια και τις λάμπες, άνοιξε μια μποτήλια πομάρ, χαβιάρι, χειρομέρι και τους έβαλε με το ζόρι στο τραπέζι. «Φάτε», τους είπε, «έχετε ανάγκη από δύναμη». Η ψυχοπαίδα τους με το νυχτικό φάνηκε στην πόρτα. «Σύνε μωρή σκρόφα, κοιμήσου και τσιμουδιά, ε, γιατί θα σου κόψω τον κόλο». Καθώς κερνούσε, χύθηκε κρασί και χρωμάτισε το ρούσι κολλινό τραπεζομάντιλο. Με το φρεμένο του χέρι του σάλιψε το κούτελο. «Γούρι! Κωνσταντή, σκότωσέ με καλύτερα, μα μη με βασανίζεις. Πέταξέ με στο δρόμο, βγάλε ντελάλι να το φωνάξεις, όμως άσε με να ντύθω». Μόλις ξημέρωσε, έδιωξε με μια κλωτσιά τον καλαματιανό, αφού πρώτα του κόψε τα δύο μπατζάκια του παντελονιού, ήπιε καφέ και πήγε στον καφενέ που είχε ένα αργυλέ δικό του. Τη νύχτα κοιμήθηκε μαζί της και την άλλη το ίδιο. Ένα μήνα την πήδαγε και μόλις χάραζε, ξεκίναγε για τα χτήματα. «Κωνσταντή», του είπε η Ζαφυριό ένα μεσημέρι, «ξεχνάς κάτι λεφτά κάτω από το προσκέφαλο καθημερινά». «Δεν τα ξεχνάω», της αποκρίθηκε. «Πληρώνω πάντα τις πουτάνες που κοιμάμαι μαζί τους». Ένα μεσημέρι η θιά μου πέταξε το αίμα πάνω στο τραπέζι την ώρα που τρώγανε και πέθανε λίγες μέρες κατόπι.
Ο καπετάνιος δεν άφησε κανένα να μπει στο σπίτι. Τη στόλισε μοναχός του και τα μεσάνυχτα, το πρωί θα τη βγάζανε, σήκωσε τα φουστάνια της, το πέπειτα από καιρό η δουλίτσα που παραμόνευε, και την έφτισε στα σκέλια μουρμουρίζοντας «Φτούσου σκρόφα». Τον έφτασα θεόστραβο, εκατοχρονίτη, να κάθεται σε ένα σκαμνί όξω από το σπίτι του, αντίκριστη θάλασσα. Αυτές είναι οι γυναίκες. Ο γραμματικός αποκρίθηκε απότομα. «Άντρας να σου πετύχει ο Μακαρίτης, παλικαράς! Αν είχε πλάτες και πρίκα θα το σκέπαζε. Μα βρήκε την ορφανή να βγάλει το άκτι του. Μπορούσε να την πομπέψει, να τη σκοτώσει, αντρίκια όμως. Είμαι σίγουρος πως η θιά σου θα έχει αγιάσει. Και κοινού, ανά δε του κάνα κερί, γιατί δίχως άλλο θα έχει ουρά εκεί που είναι. Όχι για να διώχνει τις μύγες, ουρά σαν του διαόλου». Ο ασυρματιστής έπιασε να ανάψει ένα σπίρτο. Ο Νίκος Καβαδίας, λένε επιστήμονες ερευνητές του, φαίνεται μαγεμένος από την ποίηση του ταξιδιού ενός άλλου αγαπημένου ποιητή, του Κώστα Ουράνη. Και ακόμα ότι διαβάζοντας το στίχο, απόψε αναθυμήθηκα κάποια κοινή γυναίκα και ένα τραγούδι εσκάρωσα σε στυλ μποντελερικό. Και σκύβοντας πάνω στο έργο του, θα παρατηρήσουμε τη σχετικότητά του με τον Μποντλέρ. Κι αν ο Μποντλέρ είναι που ανακάλυψε την ερημιά και το άγχος των μεγαλοπόλεων, την αμαρτία και την αηδία του αγοραίου έρωτα, τον οδυρμό και την χριστιανική τύψη, και ο Νίκος Καβαδίας τα ανακάλυψε για λογαριασμό του και τα πότισε με το αίμα του και με τον υδρότα του. Ήταν η πλώρη μας καθώς τον φορτηγών οι πλώρες. Γιωμάτι πράγματα παλιά που εμύριζαν βαριά. Με ένα τραπέζι ξύλινο στη μέση λερωμένο και σκαλισμένο σε πολλές μεριές με το σουγιά. Είχε δεξιά και αριστερά απάνω το ένα στάλο τα ξύλινα κρεβάτια μας τα πλάγια κολλητά που έμοιαζαν μέσα στο θαμπόν ανάλαφρο σκοτάδι φέρετρα που ξεχάστηκαν και μείναν ανοιχτά. Σε μια γωνιά το αρμάρι μας απ' έξω στολισμένο με ζωγραφιές χρωματιστές από περιοδικό ή γαλλικές φωτογραφίες σε σχρέες που παρασταίνουν το αμάρτημα της ειδονής στο προπατορικό. Πάντα βασίλευε σιγή θανατερία εκεί μέσα και περπατούσαμε όλοι μας τις μύτες των ποδιών. Κι ήταν στιγμές που νόμιζες πως άκουες να χτυπούνε σαν το ρολόι μες στη σιγή οι χτύποι των καρδιών. Τις Κυριακές, σαν είχανε δουλειά μονάχα οι βάρδιες, σε αυτήνε μαζευόμαστε και ανάβαμε φωτιά. Και ή εσχρές σιγά για τις γυναίκες λέγαμε ιστορίες, ή το φαΐ μας παίζαμε με πείσμα στα χαρτιά. Στην πλώρη αυτή κατάστρεψα τον ήρεμο εαυτό μου και σκότωσα την τρυφερή παιδιάστικη ψυχή. Όμως ποτέ δεν μ' άφησε το επίμονο όνειρό μου και πάντα η θάλασσα πολλά μου λέει όταν αχεί. Ο Νίκος Καβαδίας, η Κόλιας, η Μαραμπού, πέθανε στις 10 Φεβρουαρίου του 1975 από εγκεφαλικό επεισόδιο 65 χρονών. Ξαφνικά. Το άκουσμα του θανάτου ήταν μια μαχαιριά συνοδευμένη με ένα αχ και με ένα απελπισμένο και αναπάντητο γιατί. Μπάρκαρε για το τελευταίο ταξίδι της ζωής του. Τον αποχαιρέτησαν άνθρωποι των γραμμάτων, ναυτεργάτες και νέοι. Θα ήθελα να κλείσω το κεφάλαιο για τον ποιητή της αδελφοσύνης και των μεγάλων οριζόντων με το στίχο του «Αλήθεια, ο Χάρος ήθελα να ερχότανε σαν ένας καπετάνιος να με πάρει, χτυπώντας τις βαριές πέτσινες μπότες του και ένα μακρύ τσιμπούκι να φουμάρει. Όμως
ο Νίκος Καβαδίας πέθανε στη Στεριανή Αθήνα. Απόψε με την κιθάρα του ήταν ο Γιάννης Μαυρομάτης. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μελωδία» που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Τάκης Πετρόπουλος. Ήχο ήταν ο Λάζαρος Τσαφταρίδης και ο Θοδωρής Ντάκας. Θα σας περιμένω την ίδια ώρα την άλλη Παρασκευή. Καληνύχτα.